Τώρα είμαι στο Κέλστερμπαχ. Όμως, στις 3 Δευτέρου θα βρίσκομαι στη Δράμα. Οπότε, τι ώρα είναι? Είναι ώρα για τα 5-1 πράγματα που σκέφτομαι όποτε ακούω Δράμα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν ακούω Δράμα είναι το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Και αυτό γιατί έχω πολλούς φίλους που ασχολούνται με το άθλημα. Γιατί αλλιώς δεν έχω έρθει ποτέ μου στη Δράμα. Πρώτη μου φορά έρχομαι. Το δεύτερο πράγμα που σκέφτομαι όταν ακούω Δράμα έχει να κάνει με την ίδια τη λέξη και πώς ακούγεται, το δράμα. Το δράμα. Όμως ξέρεις, με την έννοια που το λένε οι Άγγλοι, drama. Το θέατρο, βρε παιδάκι μου, όχι το δράμα. Το δράμα, το ό,τι ζω. Το δράμα, το απλό. Το τρίτο πράγμα που σκέφτομαι όταν ακούω δράμα είναι και αυτό λόγω του ήχου, είναι, και επειδή είπα πριν δράμα, είναι το δράχμα. Τώρα εγώ γιατί σκέφτομαι τη δραχμή? Λες μήπως μη γίνομαι και Κασάνδρα. Και το τέταρτο πράγμα που σκέφτομαι με το που ακούω δράμα πάλι έχει να κάνει με την ίδια τη λέξη. Γιατί λέω δράμα και μετά, αφού έχω σκεφτεί δράμα και όλα τα σχετικά και δράχμα, σκέφτομαι δραμαμίνι. Ποτάμι. Κύκνη. Χαμός. Το πέμπτο πράγμα που σκέφτομαι όταν ακούω δράμα είναι το τρένο. Γιατί ξέρω ότι πάει το τρένο στη Δράμα και σκέφτομαι ότι θέλω να πάω με το τρένο στη Δράμα. Και σε όσους το έχω πει, όσες φορές έχω σκεφτεί να πάω στη Δράμα, να πάω με το τρένο, μου λένε μην το κάνεις. Μην πας με το τρένο, θα ξημερωθείς. Και μένει το ένα ακόμα πράγμα που σκέφτομαι όταν ακούω δράμα και δεν ντρέπομαι να το πω. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ενίοτε είμαι τόσο αγιογράφητος, δηλαδή απλούστατα ξέρω ότι η Δράμα είναι κάπου εκεί βόρεια. Όχι τόσο βόρεια όσο εδώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Κέλστερμπαχ, αλλά κάπου εκεί βόρεια. Ντροπή μου, αλλά αγιογράφητος. Αυτό σκέφτομαι ότι... Αυτά ήταν λοιπόν τα 5-1 πράγματα που σκέφτομαι όποτε ακούω δράμα. Sorry αν παρεξηγήθηκε κανείς. Μην, όχι. 3 Δευτέρου έρχομαι στη Δράμα, οπότε ελάτε κι εσείς στη Δράμα. Με το ανθολόγιο έρχομαι. Κάτω στην περιγραφή του βίντεο όλες οι πληροφορίες. Τι, πού, πώς, πότε κρατήσεις και τα λέμε στη Δράμα. Α, αν δεν τα πούμε στη Δράμα, θα τα πούμε σε κάποια άλλη πόλη. Και αν έχετε κάποιον στη Δράμα, share, να μάθει κι αυτός, like, subscribe, να μάθετε πώς έρθω στη δικιά σας πόλη. Και τέλος πάντων, σχόλια, audience engagement. Τα λέμε!